Σήμερα πήραμε την πρωτοβουλία να επισκεφτούμε την περιβόητη ανάπλαση που γίνεται στην Ιχτίνο. Διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση ήταν όντως έτσι όπως μας περιέγραφαν οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες. Βλέπουμε ελλειπή μέτρα ασφαλείας, βλέπουμε ελλειπή πρόσβαση για τα παιδιά στο σχολείο και παρατηρούμε ότι τώρα ξεκινά τα έργα με τον αγιασμό του σχολικού έτους, αντί να ξεκινήσουν μέσα στο θέρος ώστε να κληρωθούν αυτό το τρίμηνο. Η κατάσταση δείχνει ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τους επόμενους μήνες, καθώς αδυνατό να πιστέψω τις αιτιάσεις της δίκης ότι όλο αυτό θα ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες, ιδίως μέσα στη σιδηροπορεμνή περίοδο. Και ήθελα να δω από μόνος μου τους καταστηματάρχες και κάποιους κατοίκους εδώ της περιοχής, γιατί εξηγούν την καθυστέρηση του έργου ότι ζητήθηκε, αιτήθηκε από τους τοπικούς παράγοντες εδώ, τους καταστηματάρχες του πεζοδρόμου. Όπως με ενημέρωσαν εδώ οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες επιχειρηματίες, κάτι τέτοιο δεν ζητήθηκε. Ουδέποτε ήρθε σε επαφή η διοίκηση του Δήμου με τους επιχειρηματίες εδώ της περιοχής και μου εξηγούν ότι στα νέα σχέδια δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καμία πρόβλεψη για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε αυτό το μεγάλο πεζόδρομο. Και έτσι φοβούμαστε ότι θα επανέλθει ο πεζόδρομος της Ιχτίνου σε μια παραβατική κατάσταση, η οποία ήταν προηγουμένως με κλειστά καταστήματα και με ελλειπή φωτισμό κατά τις νυχτερινές ώρες. Όλα αυτά θα τα θέσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο βεβαίως, με στόχο όχι μόνο να κάνουμε αντιπολίτευση στη διοίκηση Μητάρη, αλλά να διορθώσουμε έστω και την τελευταία στιγμή τα κακό κείμενα και, αν θέλετε, να επισπεύσουμε όλες τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση αυτής της αναπλάσεως.